Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Κάπα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μορές παρθένες που θυμήθηκαν τον λαϊκισμό. Κάτι δεν πάει καλά τελευταία. Κάποιες μορές παρθένες που παλιότερα υποστήριξαν τον ΓΑΠ και αργότερα έγιναν πολέμοι του λαϊκισμού, σήμερα αποφάσισαν να ανοίξουν πόλεμο με τον Σαμαρά τον οποίον κατηγορούν ως λαϊκιστή λέει και μάλιστα τον ταυτίζουν με τον Τσίπρα. Ενίοτε και με την Λεπέν στη Γαλλία. Τρικυμία εν κρανίο ή μήπω πρόκειται για κάτι άλλο σοβαρότερο. Κατηγορούν τον Σαμαρά γιατί ήταν αντίθετος με το πρώτο μνημόνιο. Ο πρώτος αντιμονιακός λέει. Και ύστερα τον κατηγορούν γιατί δεν δέχθηκε να παραταθεί η θητεία της κυβέρνησης Παπαδήμου. Και ύστερα κατηγορούν τον Τσίπρα ότι αντέγραψε την πολιτική Σαμαρά. Και ύστερα καταλήγουν ότι η άνοδος της ακροδεξιά στη Γαλλία οφείλεται στην ίδια αιτία που οφείλονταν και η άνοδος του Σαμαρά και του Τσίπρα στην Ελλάδα. Μάλιστα, καταλάβαμε. Εκεί οι πάλι όμως δεν καταλάβανε τίποτα. Πρώτα-πρώτα δεν μιλούν καθόλου για εκείνον που ήδη υπηρέτησαν, το Γιώργο Παπανδρέου. ΓΑΠ, ο οποίος εξελέγει το 2009 προκαλώντας πρόορη προσφυγή στις κάλπες για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ακριβώς έκανε ο Τσίπρας το 2015. Εδώ, περιέργως, δεν είδαν κοινά στοιχεία λαϊκισμού ανάμεσα στο ΓΑΠ και στο Τσίπρα. Επίσης, ο ΓΑΠ εξελέγει Κάζοντα τα πάντα στου πάντε και κραυγάζοντα λεφτά υπάρχουν. Όπω ακριβώ έκανε και ο Τσίπρα το 2015 με το περιβόητο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Ούτε εδώ διαπίστωσαν κοινά στοιχεία λαϊκισμού ανάμεσα στο γάπ και στο Τσίπρα. Το λεφτά υπάρχουν, δεν το θυμούνται πια οι καημένοι. Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Έγινε και νούμερο επιθεώρηση, έγινε hashtag στο διαδίκτυο, έγινε δημοφιλέ ανέκδοτο έμεινε ως παρημιώδης φράση ανευθυνότητας και ελαφρότητας. Αλλά οι δήμονες περί λαϊκισμού στην Ελλάδα το ξεχάσαν. Περιέργος. Θυμούνται την αντίρρηση του Σαμάρα να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Αλλά ξεχνούν όλα τα υπόλοιπα. Ξεχνούν για παράδειγμα ότι ο Σαμαράς καταψήφισε το πρώτο μνημόνιο γιατί ήταν λάθος και το Δουνουτού παραδέχθηκε λίγο αργότερο ότι πράγματι ήταν λάθος. Ξεχνούν ότι ο κορυφαίος οικονομολόγος του Δούνου του τότε, Ολιβιέ Blanchard, ομόλογησε δημόσια το καλοκαίρι του 2011 ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν πέρα για πέρα λάθος. Και μάλιστα, ακριβώς στα σημεία που είχε επισημάνει 1,5 χρόνο νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς. Κάτι παραπάνω. Ξεχνούν ακόμα ότι ο Λιβιέ όχι απλώ παραδέχθηκε ότι οι πολλαπλασιαστέ του πρώτου μνημονίου ήταν λάθο, όπως ακριβώ είχε εξ αρχή επισημάνει ο Σαμαρά, αλλά και ότι οι σωστοί πολλαπλασιαστέ ήταν ακριβώ αυτοί που είχε αναφέρει ο Σαμαρά. Με άλλα λόγια, το πρώτο μνημόνιο προκαλούσε τριπλάσια ύφεση από εκείνη που προέβλεπε και γι' αυτό αποσταθεροποιούσε την οικονομία της χώρας Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχει. Και παραδέχθηκε αυτό ήδη από τότε το ίδιο του δούλου του. Μόνο κάτι δικές μας μωρές παρθένες δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Για φαντάσου. Ξεχνούν ακόμα ότι παρά το γεγονός ότι ο Σαμαράς διαφώνησε με το πρώτο μνημόνιο και το καταψήφισε, στην πορεία ό,τι θετικό ο ίδιος πρότεινε και το υιοθετούσε η τότε κυβέρνηση ΓΑΠ, Όπω ο το Μεσοπρόθεσμο του 2011, η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά το ψήφιζε. Γενικά, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, ψήφισε περισσότερα νομοσχέδια τη τότε κυβέρνηση από όσα είχαν ψηφίσει όλες οι άλλε αντιπολιτεύσει πριν και μετά. Λαϊκισμός σημαίνει να λες όχι σε όλα, δηλαδή να μην ψηφίζεις τίποτα ως αντιπολίτευση. Λαϊκισμός είναι δηλαδή αυτό που έκανε ο ΓΑΠ ως αντιπολίτευση το 2004 με 9. Λαϊκισμός είναι αυτό που έκανε ο Τσίπρας ως αντιπολίτευση το 2012-2015. Αλλά ο Σαμαράς την περίοδο 10-12 έκανε το ακριβώς αντίθετο. Τον Φεβρουάριο του 2011, πριν ακόμα υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο, ζήτησε από την τότε κυβέρνηση του ΓΑΠ να προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα ξεκολλάτε, του είχε φωνάξει τότε στη Βουλή και είχε υποσχεθεί να βάλει πλάτη. Ήταν η πρώτη και η μόνη φορά που ο αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση ζητούσε δημόσια από την κυβέρνηση να πάρει δύσκολα και οδυνηρά μέτρα για να φευχθούν πολύ δυσκολότερα και πολύ οδυνηρότερα λίγο αργότερα και υποσχόταν μάλιστα να βοηθήσει. Για να έχετε μια βάση σύγκριση, ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2009, ο Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή είχε ζητήσει από το ΓΑΠ ω αρχηγό τη Αντιπολίτευση τότε να στηρίξει δύσκολα μέτρα και ο ΓΑΠ είχε αρνηθεί, ζητώντα εκλογέ. Ο ΓΑΠ ω αρχηγό τη Αντιπολίτευση αρνήθηκε να στηρίξει τα δύσκολα μέτρα όταν του ζητήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή. Ο Σαμαρά ω αρχηγό τη Αντιπολίτευση πρότεινε ο ίδιος, μόνος του, χωρίς να του το ζητήσει κάποιος, να στηρίξει δύσκολα μέτρα της κυβέρνηση ΓΑΠ και ο ΓΑΠ το αρνήθηκε. Και ύστερα ο ΓΑΠ, ο οποίος είχε προκαλέσει εκλογές με σύνθημα λεφτά υπάρχουν, μας πλήγει σε μνημόνιο που αποδείχθηκε λάθος, κατά ομολογία των εμπνευστών του και φταίει ο Σαμαράς λέει που δεν στήριξε το λάθος, αλλά αντίθετα έκανε προσπάθειες να το διορθώσει μορία σε Και τελικά η Τρόικα απευθύνθηκε στο Σαμαρά και διαπραγματεύθηκε μαζί του τη διόρθωση του πρώτου μνημονίου και τη στήριξη και εφαρμογή του δεύτερου. Το οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά ανέλαβε να το εφαρμόσει και το έφερε σε πέρας επιτυχώς κατομολογία ομολογία της ίδιας της Τρόικας μάλιστα. Ευτυχώ υπάρχουν οι διαδοχικές εκθέσεις του Δουνουτού, τα λεγόμενα DSAs, Dept, Sustainability Reports για την περίοδο 2012-2015. Για να καταλάβουμε τι έγινε την περίοδο εκείνη, τι δεν είχε γίνει πριν επί ΓΑΠ και τι κατέρευσε μετά επί Τσίπρα, το κατολοκαίρι του 2015. <coughs> επί Σαμαρά, άλλαξε το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής με έμφαση στις περικοπές δαπανών και όχι στις αυξήσεις φόρων. Επί ΓΑΠ πριν και επί Τσίπρα μετά έγινε το αντίθετο. Επί Σαμαρά μειώθηκαν 11 φόροι και δύο φορές οι ασφαλιστικές εισφορές. Επί ΓΑΠ είχαν αυξηθεί και μετά επί Τσίπρα πάλι αυξήθηκαν. Επί Σαμαρά προχώρησε το ελληνικό και γίνανε οι συμβάσεις για τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία τα μπλόκαρε ΓΑΠ πριν και τα φρένερο Τσίπρας μετά. Επί Σαμαρά μειώθηκε το αφορολόγητο όριο εισοδήματο το οποίο ανέβηκε επί Τσίπρα αργότερα. Επί Σαμαρά, μειώθηκε δραστικά η σπατάλη στο φάρμακο με νόμους που είχαν ψηφιστεί πριν επί ΓΑΠ και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εφαρμόστηκαν τελικά επί κυβε... Σαμαρά. Όταν παρέδιδε ο ΓΑΠ, το χρέο βρισκόταν εκτό ελέγχου και πολύ χειρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτος αριθμούς, από ό,τι το παρέλαβε. Όταν παρέδιδε Σαμαρά, το χρέο ήταν μικρότερο από όσο το παρέλαβε και σε απόλυτου αριθμού και σε ποσοστό του ΑΕΠ. Αλλά το σημαντικότερο ήταν η πρώτη και η μόνη φορά τότε, το Δεκέμβρη του 2014, που το Δούνο του εκτιμούσε ότι αν συνεχιζόταν η πολιτική της κυβέρνηση εκείνη, το χρέο θα είχε αποκλιμακωθεί κάτω από το 105% του ΑΕΠ. Και το ΑΕΠ θα είχε ξεπεράσει τα πρώτη κρίσης επίπεδα ως το 2022. Επί Τσίπρα, το δούνο του θεωρούσε ότι το χρέος δεν θα αποκλιμακωθεί σοβαρά ούτε το 2060. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Όσον αφορά την κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτή συμφωνήθηκε όταν κατέρευσε η κυβέρνηση του ΓΑΠ από εσωτερική ανταρσία του ίδιου του ΠΑΣΟΚ όταν απέτυχε πλήρως η πολιτική του πρώτου μνημονίου και η Τρόικα ζήτησε στήριξη Σαμαρά για τη διόρθωση του πρώτου μνημονίου. Ο Σαμαράς πήρε την ευθύνη και στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου με αντάλλαγμα να γίνει δραστικό κούρμα στο χρέος, το οποίο έγινε. Τότε κόπηκαν κοντά στα 100 δισεκατομμύρια χρέος καθαρά, πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ διεθνώς, ποτέ, και έγινε με τη στήριξη Σαμαρά, και την ώρα που ο Σαμαρά διαπραγματευόταν με την Τρόικα την αλλαγή μνημονίου. Και όταν ολοκληρώθηκε το κούρεμα χρέου, έγιναν εκλογέ όπω είχε προσυμφωνηθεί. Και τώρα μα λένε ότι φταίει ο Σαμαρά, λέει που έγιναν εκλογέ οι οποίε είχαν προσυμφωνηθεί από όλου και από πριν. Και ενώ η κυβέρνηση Παπαδήμου, πέρα από το κούρεμα χρέου για το οποίο επισήμω σχηματίστηκε, δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα άλλο αφού αποτελούνταν από υπουργού του ΓΑΠ που πια δεν προχωρούσαν τίποτα. Εξού και όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά βρήκε 88 προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί με την Τρόικα και τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Και μέσα στους επόμενους πέντε μήνες η κυβέρνηση Σαμαρά τα εφάρμοσε όλα. Έτσι είναι οι λαϊκιστές. Επί Σαμαρά έγινε και κάτι ακόμα που επίσης αποσιωπάται σήμερα. Η Ελλάδα ανέβηκε στις περισσότερες θέσεις στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λόγω των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν επί της διακυβέρνησής του. Για την ακρίβεια, σε δύο διαφορετικές επίσημες κατατάξεις ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΣΑ, ο ΓΑΠ άφησε στην Ελλάδα περίπου στη θέση 90% η κυβέρνηση Σαμαρά την ανέβασε ως τη θέση 50 επί συνόλου 160 χωρών περίπου. Άνοδος της χώρας κατά 40 θέσεις σε 2,5 χώρα, χρόνια δεν υπάρχει και δεν έχει υπάρξει διεθνώς. Ενώ επί Τσίπρα η χώρα έχασε ξανά καμιά εικοσαριά θέσεις. Έχετε δει πολλούς λαϊκιστές να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να ανεβάζουν τόσο πολύ την ανταγωνιστικότητα των χωρών τους. Συνήθως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Λαϊκιστές υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις, πράγματι. Αλλά οι λαϊκιστές που υπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία πολέμησαν το Σαμαρά και τελικά πήγαν και συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Η δεξιά συνιστόσα του Τσίπρα, Καμένος, Ανέλ και τα λοιπά. Ενώ οι λαϊκιστές που υπήρχαν στο Πασόκ πήγαν μαζικά με τον Τσίπρα, Λούκα Κατσέλη, Γιάννης Ραγκού κατά κανόνα, όσοι πολέμησαν την κυβέρνηση του Σαμαρά, είτε συνεργάστηκαν ευθέως με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε σήμερα ζητούν να υπάρξει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που αρχίσαν ξανά να κυκλοφορούν σενάρια συγκυβέρνηση, ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν το λαϊκισμό και προσπαθούν να ενώσουν όλους τους λαϊκιστές που πολέμησαν το Σαμαρά κατηγορώντας το Σαμαρά για λαϊκισμό. Ενώ, ταυτόχρονα, κάποιοι εξ αυτών προωθούν και τη θεωρία του Καζάν Καζάν, να μοιράσουμε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την Τουρκία. Και εδώ, βέβαια, αναγνωρίζουν ότι το εμπόδιο τους είναι ο Σαμαράς. Και έχουν δίκιο σε αυτό, τουλάχιστον. Πράγματι, Εμπόδιο σε τέτοια σχέδια είναι ο Σαμαράς. Αλλά εξαιτία τη σταθερή του σχέσεις, ε, αλλά εξαιτία τη σταθερή του θέση για τα εθνικά θέματα. Εκεί πράγματι είναι απέναντί του. Αλλά όλοι αυτοί που ενδεχομένω σκέφτονται να προχωρήσουν στο μεγάλο ξεπούλημα, τον λαϊκισμό τον έχουν ανάμεσά του, δίπλα του. Δεν τον ψάχνουν κάπου που αλλού. Στη συμφωνία των Πρεσπών, οι λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ τη φέραν. Το «Μην είμαστε μοναχοφάιδες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτα είπαν. Τώρα το ζήλεψαν και οι άλλοι. Γενικά, ο χειρότερος λαϊκισμός είναι «Δώστε τα όλα να μην έχουμε φασαρίες», είτε με τις συντεχνίες μα στη χώρα, είτε με τους απέναντι εκτός συνόρων. Όσοι εύκολα μοιράζουν επιδόματα που θα τα πληρώσουν οι επόμενες γενιές εν ονόματι ενός οικονομικού λαϊκισμού, όσοι εύκολα ανοίγουν τα σύνορα σε εργαλειοποιημένους εν ονόματι ενός ανθρωπιστικού λαϊκισμού των μικιό και των δουλεμπόρων, δεν διαφέρουν σε τίποτα από εκείνους που εύκολα ξεπουλάνε κυριαρχικά δικαιώματα στο όνομα ενός πασιφιστικού λαϊκισμού. Μη μας συμβεί και κανένας πόλεμος, λέει. Όλοι αυτοί υπηρετούν διαφορετικές όψεις του λαϊκισμού, χωρίς καμία έγνοια για το δημόσιο συμφέρον ή για το ενθικό συμφέρον. Τους είναι παγερά διάφορο. Λειτουργούν και δημιουργούν ψεύτικες προσδοκίες ή ποντάρουν στο φόβο. Καταδημαγωγούν τους πάντες και δίνουν κύβελο ιδεολογικό πρόσημο για κάθε λαϊκιστικό αφήγημα που θέλει και ένα μπαμπούλα. Μόνο που αυτή τη φορά την πατήσανε γιατί καλούν τους πιο πατενταρισμένους λαϊκιστές σε συστράτευση κατά του λαϊκισμού, που οι ίδιοι ανέκαθεν υπηρέτησαν. Και ξέρουν βέβαια ότι ο Σαμαράς ήταν και παραμένει απέναντί τους. Εξού και τώρα ξεσπαθώνουν πάλι εναντίον του. Δεν θυμήθηκαν πάλι τον Σαμαρά τυχαία. Κάτι μαγειρεύουν. Μόνο που θα έπρεπε να το είχαν καταλάβει πια, μπορούν να κάνουν στο Σαμάρα πολύ λιγότερο ζημιά από όσοι μπορεί να τους κάνει εκείνος. Ιστερόγραφο. Παρεπιπτόντως, για την κατάρρευση της κυβέρνησης ΓΑΠ το 2011 δεν τους έφταιγε ο Σαμαράς. Τους έφταιγε η πλήρης αποτυχία της πολιτικής τους, που προκάλεσε εσωτερική έκρηξη στο Πασόκ τότε. Και σήμερα, για την κατάρρευση της γερμανικής πολιτικής ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, επίσης δεν φταίει ο Σαμαράς, καρατσεκαρισμένο. Ο Σαμαράς ήταν αντίθετος με την πολιτική αυτή. Για τη στροφή των ευρωπαϊκών κοινωνιών κατά των εργαλειοποιημένων παράνομων μεταναστών, επίσης δεν φταίει ο Σαμαράς. Επί των ημερών του ελέγχοντα τα σύνορα της Ελλάδας και οι εργαλειοποιημένοι κατευθύνοντας στην Ευρώπη μέσω Λιβύης και Ιταλίας. Για την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών στην Ευρώπη επίσης δεν φταίει ο Σαμαράς. Φταίει ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίε αποδείχθηκαν ελάχιστες τα τελευταία χρόνια. Αν μη τι άλλο, ο Σαμαράς τους είχε προειδοποιήσει σχετικώς. Γενικώ, οι μορές παρθένες των συστημικών ΜΜΕ στην Ελλάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποδείξουν ότι είναι μωρές. Παρθένες μια φορά δεν. Ήταν ο Θανάσης κάπα.